Η τρίτη κατά σειρά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η πρώτη στο Δήμο Μαλευζίου Τοπική Μονάδα Υγείας εγκαινιάστηκε σήμερα στο Ηράκλειο από τον Υπουργό Ανδρέα Ξανθό. Πιστεύω ότι πραγματικά δημιουργούμε ένα δίκτυο φροντίδας που θα είναι πολύ ποιοτικότερη από αυτή η οποία υπήρχε μέχρι τώρα και παρεχόταν με ένα αποσπασματικό και καταγερματισμένο τρόπο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό όσο το μαθαίνει ο κόσμος το αγκαλιάζει. Και θα σας το πούνε οι συνάδελφοι που δουλεύουν ήδη σε αυτές τις μονάδες, ότι έχουν μια θετική αίσθηση ότι ο κόσμος και το περίμενε και το αγκαλιάζει. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο κτίριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Μαλευζίου, που θα στεγάσει τις δομές της τοπικής μονάδας υγείας, που αποτελεί και το στοίχημα, όπως τόνισε ο κύριος Ξανθός του Υπουργείου, για μια καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Όπως επισήμανε τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, οι μονάδες αυτές επιχειρούν να βάλουν τέλος στις προβληματικές δομές του παρελθόντος, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες τους με παροχές πρόληψης της υγείας και ταυτόχρονα απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος όσων ακόμη και προληπτικά απευθύνονταν στα νοσοκομεία. Μπορούν πραγματικά αυτές οι δομές και να αντιμετωπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, συνταγογράφηση, παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων, παραπομπές στο σύστημα υγείας, ολιστική φροντίδα, αλλά κυρίως να δώσουν έμφαση στο τομέα της πρόληψης, της αγωγής υγείας, της παρέμβασης στα σχολεία της περιοχής, της φροντίδας κατοίκων. Θα γίνεται εδώ μια φυσική διαλογή των αρρώστων και θα γίνεται μια κρίση ποια περιστατικά είναι σοβαρά και πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία και ποια είναι απλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ και τις αλλαγές που πλέον συντελούνται, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαθέσιμα ραντεβού μέσω του ασφαλιστικού ταμείου, ο κ. Ξανθός εξήγησε ότι δεν γίνεται καμία περικοπή, αλλά προσπάθεια να εξομαλυνθούν παθογένειες του παρελθόντος. Πλέον οι γιατροί σε καθημερινή βάση θα έχουν συγκεκριμένες ώρες που θα μπορούν να δέχονται τους ασθενείς μέσω του ταμείου τους, με στόχο να μην παρατηρούνται φαινόμενα κλεισμένων ραντεβού από τις πρώτες και όλες ημέρες του κάθε μήνα, που τελικά επέβαλαν στους ασθενείς αν ήθελαν επίσκεψη να πληρώσουν στον ιδιώτη γιατρό για να την πραγματοποιήσουν. Ήταν αναποτελεσματικό και δεν παρήχε ουσιαστική φροντίδα στον κόσμο. Ήταν το μοντέλο των 200 επισκέψεων, οι οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με έναν περίεργο τρόπο εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες του μήνα και στη συνέχεια ο κόσμος, παρότι οι γιατροί αυτοί ήταν συμβεβλημένοι, πλήρωναν την τσέπη του. Αυτό το καταργούμε τώρα. Δημιουργούμε την υποχρέωση στους συμβεβλημένους γιατρούς να έχουν δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο χρόνο καθημερινά, στον οποίο θα εξετάζουν και θα παρακολουθούν τους ασφαλισμένους του και τους ανασφάλιστους του ΕΟΠΗ και με αποδοχές κατά την άποψή μας αξιοπρεπής.